Η έλευση στην Πάτρα των 63 λαθρομεταναστών το μεσημέρι του Σαββάτου με πλοίο της γραμμής από το Πρίντεζι μετά από τη Συμφωνία Ελληνικών και Ιταλικών Αρχών σηματοδοτεί την αρχή του τέλους για τη δημιουργία ενός κέντρου φιλοξενίας προσφύγων και στην Πάτρα παρά τις κατά καιρούς αντίθετες απόψεις που εκφράζονται από τους φορείς και τις ηγεσίες των Υπουργείων. Το γεγονός πως η χώρα μας συμφώνησε να μας επιστρεφούν συνολικά 120 μετανάστες στα δύο μεγάλα νησιά της Πάτρας και της Ιγουμενίτσας, χωρίς αυτοί να έχουν διαφύγει μέσω της χώρας μας, δεν μπορεί παρά να σημαίνει πως προετοιμάζεται το έδαφος για ένα νέο κέντρο, ανάλογο με αυτά τα τέσσερα που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση. Αυτό συμπεραίνεται εύκολα από όσο αναφέρουν οι πηγές, καθώς είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης συμφωνίας των αρμόδιων αρχών που έχει γίνει και η οποία περιλαμβάνει και κάποιες ανάλογες υποδομές σε κομβικά σημεία, όπως είναι η Πάτρα. Είναι 120 άτομα, εκ των οποίων 63 στο λιμάνι της Πάτρας και οι υπόλοιποι στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Εκείνο όμως που υπάρχουν αμφιβολίες, το κατά πόσον πέρασαν από το λιμάνι της Πάτρας ή από το λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Πού βρέθηκαν, ποιοι ήταν οι οδηγοί των οχημάτων, αν ήταν με φορτηγά οχήματα ή αν ήταν με σκάφος που κάποιες πληροφορίες λένε ότι ήταν με σκάφος, από πού ξεκίνησε το σκάφος αυτό και πού κατέληξε. Το ζήτημα πλέον είναι πως αν συνεχιστεί η επιστροφή των αλλοδαπών στην Πάτρα, θα παγιωθεί και θα συνεχίσει να γίνεται και με ακόμα πιο συχνό ρυθμό.